η προτροπή των αρχών, των ειδικών, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να εμβολιαστούν οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού παραμένει. Υπάρχει ωστόσο και η προτροπή να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και βέβαια να εφαρμόζονται και τα μέτρα αυτοπροστασίας. Για ποιους λόγους? Καθώς η πανδημία, τα κρούσματα, ο κορονοϊός παραμένουν δίπλα μας και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Την ίδια ώρα ωστόσο η πανδημία την τελευταία διετία, 2-2,5 χρόνια, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στο μέτωπο του πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε προβλήματα υγείας, τα οποία βέβαια, τα οποία καταγράφονται στις τάξεις του κοινωνικού συνόλου από τη μία και τι γίνεται και στο κομμάτι της πρόληψης. Πόσο πίσω δηλαδή μας πήγε η πανδημία στο να προλάβουμε ασθένειες και να χειριστούμε ξεχωριστές περιπτώσεις ασθενών με ένα διαφορετικό τρόπο. Θέλω να πάμε στον κύριο Κυριάκο Γραμματικόπουλο, τον αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων. Κύριε Γραμματικόπουλε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από εμένα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Παράπλευρες απώλειες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, θέλω να εστιάσουμε λίγο στο κομμάτι της πρόληψης. Πόσο αφαιθήκαμε, πόσο αφήσαμε αυτό το μέτωπο? Κοιτάξτε, εκεί πέρα υπήρξε ένα διπλό πρόβλημα. Αφενός, ο φόβος των ασθενών να προσεγγίσουν τα δημόσια συστήματα υγείας με το φόβο της λίμωξης και αφετέρου η αναδρομολόγηση, ας το πούμε έτσι, κάποιου προσωπικού που ήταν σε κάποιες κλινικές, σε κάποια εξωτερικά ιατρία προς την υποστήριξη των κλινικών ή των δομών για το COVID. Δυστυχώς, πιστεύω ότι κάπου κάτι κερδίσαμε, κάπου χάσαμε. Δεν ξέρω να το πω κάπως έτσι. Αυτό που σίγουρα χάσαμε ήταν στην πρόληψη, γιατί ούτε ο καρκίνος σταμάτησε, ούτε η στεφανία νόσος, ούτε ο διαβήτης. Ναι. Οι γυναίκες οφείλαν και οφείλουν να κάνουν το τεστ ΠΑΠ, τη μαστογραφία τους, πράγματα που σε κάποιο βαθμό παραμέλησαν. Όχι όλοι, δεν το γενικεύω τελείως, αλλά σίγουρα υπήρξε μια μείωση στην προληπτική δράση. Που και βέβαια, γιατρέ, υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές, οι οποίες βέβαια δημοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κυρίως, σύμφωνα με τις οποίες αναμένεται τα επόμενα χρόνια να έχουμε αύξηση των περιστατικών καρδιοπάθειας από τη μία, αλλά και των περιστατικών με καρκίνους από την άλλη, ως απόρρια της λανθασμένης αντίληψης ή διαχείρισης κατά διάρκεια της πανδημίας. Ναι, ακόμα και για τη φυματίωση. Σωστά. Δεν ξέρω, δείχνει ότι υπάρχει έξαρση. Θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά. Αυτό που έχω να προτείνω στους συμπολίτες μας είναι όποιος παραμέλησε να μην το κάνει πλέον. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα. Υπήρχε και πριν ίσως πιο περιορισμένο, αλλά τώρα ξεκάθαρα δεν θα πρέπει να αφήσουμε κάτι που δεν θα πρέπει να έχουμε κάνει. Είτε λέγεται κολονοσκόπηση, είτε λέγεται μαστογραφία, είτε λέγεται μια καμπύλη ζαχάρου σε κάποιον ή ένα τεστ σκοπόσεως να επισκεφθεί τον καρδιολόγο. Γιατρέ, από την εικόνα που έχετε από το σκηνικό και την κατάσταση που διαμορφώνεται στα νοσοκομεία της Κρήτης, η μηχανή έχει πάρει πάλι μπροστά και αναφέρομαι στα τακτικά χειρουργεία, σε κάποιες μικροεπεμβάσεις που πρέπει να ξεκινήσουν πάλι. Τι εικόνα έχετε? Έχουν πάρει μπροστά και μάλιστα αρκετό καιρό τώρα. Ναι. Εκεί αρχίζουν και εμφανίζονται όμως τα υπόλοιπα προβλήματα. Η έλλειψη του προσωπικού, του μόνιμου προσωπικού. Η έλλειψη που ακούγεται στους ανεσιολόγους δεν είναι μόνο στους ανεσιολόγους. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια έλλειψη, παράδειγμα στα Χανιά, σε ψυχιάτρους στη δημόσια δομή. Και κάθε νοσοκομείο έχει αυτό να προτείνει τις ελλείψεις του. Εκεί είναι που ζητάμε την αρρωγή του κράτους να κάνει τις προσλήψεις. Και όταν παίρνουν σαν επιχείρημα ότι έχουμε brain drain, ότι πρέπει να κρατήσουμε τον κόσμο, ότι πρέπει να επιστρέψει, η απάντηση είναι να πληρώσουν τον κόσμο να παραμείνει εδώ πέρα τους εργαζόμενους. Αναφορικά, μάλλον, ακριβώς, και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρατε, συνδεθήκαμε και με την Ανατολική Κρήτη πριν από λίγο, δεν ξέρω αν ακούσατε την ανταπόκριση του συναδέλφου με τα προβλήματα εκεί στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, χωρίς βέβαια να έχει δοθεί καμία απάντηση από το Υπουργείο Υγείας, έφυγαν με άδεια χέρια. Ακριβώς, να πάμε λίγο στην εμβολιαστική διαδικασία. Η προτροπή του Αντιπροέδρου του Ιατρικού Συλλόγου στα Χανιά, ποια είναι? Έχουμε χαλαρώσει. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Ωστόσο, με τα εμβόλια, τι πρέπει να υπερισχύσουμε?
Πρώτα απ' όλα πρέπει πάρα πολύ ταχαίως τώρα που έχουν βγει τα εμβόλια για την γρήπη, πρέπει να εμβολιαστούμε για την γρήπη. Ας ξεκινήσουμε από το πιο απλό, το ετήσιο, αυτό που έχουμε συνηθίσει μες στο μυαλό μας και που δεν έχουμε θεωρίες και σκευωρίες για την αποτελεσματικότητα. Από εκεί και ύστερα, για τον COVID αυτή τη στιγμή η κατευθυντήρια οδηγία είναι για τις ευπαθείς ομάδες και για εμάς τους υγειονομικούς. Και εμείς οφείλουμε να το κάνουμε, διότι πώς θέλουμε να αποκαλούμαστε επιστήμονες όταν δεν ακολουθούμε τις κατευθυντήριες οδηγίες. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.